Γεια χαρά σε όλους από όλων σας εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πότε μπορούμε να κάνουμε μετάβαση τώρα από την κετογονική διατροφή, την οποία έχουμε πει ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε, και να κάνουμε συντήρηση ή αν θέλετε μία τώρα χαμηλών υδατανθράκων διατροφή μεσογειακή. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στη συμβατική διατροφή την οποία μας αρρωσταίνει. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα με ανεπεξέργαστες τροφές, φυσικές, βιολογικές, ό,τι το καλύτερο για το σώμα. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας ώστε να μπορέσει να είναι συνεχώς υγιές. Άρα, θέλουμε να δούμε σήμερα μερικά πραγματάκια και πότε εσείς μπορείτε να αναγνωρίσετε στο ίδιο σας το σώμα και φυσικά τον οργανισμό, πότε είστε έτοιμοι για να μπείτε πλέον σε συντήρηση. Όπως είπαμε, τώρα και το διατροφή, αν θέλετε και το καλύτερο να πούμε μεσογειακή διατροφή, την οποία έχω δημιουργήσει, έχει ένα σκοπό πάντα σε συνδυασμό με την πειραματική νηστεία. Να συντηρήσει και να αυξήσει το μυϊκό ιστό και παράλληλα να χαθεί ο λιπόδης ιστός. Αν εμείς σε μία διατροφή, διαλυματική νηστεία, και ιδιαίτερα και κετογονικές τις οποίες βλέπουμε, χάνουμε μυϊκό ιστό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν είναι λειτουργικό για εσάς. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι συντηρούμε πρώτα απ' όλα το μυϊκό ιστό και χάνουμε λίπος. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι το πρώτο πράγμα, ο πρώτος παράγοντας ο οποίος μπορούμε να δούμε, η σύνθεση σώματος. Δηλαδή, περισσότερο μυϊκό ιστό, λιγότερο λίπος, έχουμε αυξημένο μεταβολισμό. Άρα μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά σε συντήρηση. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, πότε εμείς μπορούμε να περάσουμε ότι είμαστε μεταβολικά υγιείς. Ότι συντηρούμε το μυϊκό ιστό και χάνουμε λίπος. Αν εσείς παραμένετε με κολλημένο το λίπος και χάνετε μυϊκό ιστό συνεχώς, είτε κάνετε διαλυματική νηστεία και πολλούς έχω δει να τη συνδυάζουν με διάφορες διατροφές, είτε κάνετε μια κετογονική, την οποία δεν γνωρίζετε πώς να τη διαχειριστείτε, και από εκεί και πέρα τη συνδυάζετε με μια διαλυματική νηστεία και χάνετε πάλι μυϊκό ιστό, αυτό θα είναι πρόβλημα. Έχουμε πει, αν δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μου, όπου μπορούμε να διαμορφώσουμε αποκλειστικά διατροφικό πλάνο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε αυτούς τους στόχους σας. Γιατί πολλοί μου λένε ή μου στέλνουν μηνύματα, νιώθω ζαλάδα, δεν νιώθω καλά, τρώω ένα γεύμα, τρώω ένα μικρό γεύμα, μετράω θερμίδες. Δεν θέλετε να μπλέξετε με αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα, έχουμε πει, είναι τρομοκρατία. Το να μετρήσουμε αν φάγαμε 500 θερμίδες ή 502 θερμίδες, πραγματικά δεν έχει αξία. Και ούτε χρειάζεται να χάνετε χρόνο να μπαίνετε σε αυτές τις εφαρμογές και να κάνετε τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε τη σύνθεση ξανά του πιάτου μας, ότι γνωρίζουμε ότι τρώμε τις τροφές οι οποίες χρειάζεται για να κάνουμε όσα είπαμε, συντήρηση μυϊκού και αύξηση μυϊκού ιστού, και παράλληλα να πέσει το λίπος και το σπλαχνικό αλλά και το υποδόριο, τότε είμαστε πολύ καλά στο δρόμο τον οποίο θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Δεν κοιτάμε μόνο το στόχο, κοιτάμε όλο το ταξίδι μέχρι το στόχο. Δηλαδή να εφαρμόσουμε σωστά τη διατροφή χωρίς αυτή τώρα να έχει παρενέργειες. Τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό? Φυσικά θα κρατήσουμε τις ίδιες αρχές όπως πριν. Δηλαδή θέλουμε τη διαλυματική νηστεία και θέλουμε σίγουρα 2 ημερήσια γεύματα, όχι παραπάνω. Και κάνουμε τώρα προσθήκη φρούτων, γαλακτοκομικών, ξηρό καρπών πάνω σε αυτά τα γεύματα. Αν εσείς όμως φάτε ένα φρούτο, βερίκοκα, καρπούζι, δεν ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία, και νιώσετε ότι υπάρχει πείνα αργότερα από αυτό, σίγουρα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην κετογονική. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά και σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμα μεταβολικά έτοιμοι γι' αυτό. Άρα, τι θα κάνουμε? Απευθείας θα γυρίσουμε πίσω στο προηγούμενο πλάνο το οποίο είμαστε. Έτσι, εξασφαλίζουμε κατευθείαν ότι ναι, δεν έχω ακόμα θεραπευτεί πλήρως, άρα θα πρέπει για ένα διάστημα ακόμα να ακολουθήσω και κετογονική διατροφή. Έχουμε πει, η κετογονική αφήνει εκτός κάποιες τροφές όπως φρούτα, τα πολλά γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς, για το λόγο της θεραπείας. Όχι ότι θέλουμε να τα αποκλείσουμε γιατί εμείς ακολουθούμε αυτό μια ζωή και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Θέλω να φύγετε μακριά από το ότι είναι η κετογονική κάτι κλειστό και απαγορεύει τα πάντα. Τα απαγορεύει γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Υπάρχει ο λόγος της θεραπείας. Μόλις μπούμε σε αυτό το σκεπτικό, το mentality, να το πούμε πολύ απλά αν θέλετε, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο η κετογονική είναι τόσο λειτουργική και τόσο καλή, ίσως να φαίνεται μονότονη, αλλά είναι αποδοτική παράλληλα. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Έτσι, κάνουμε τη μετάβαση σε μια διατροφή η οποία μπορεί να έχει αυτές τις προσθήκες τις οποίες έχουμε και είναι πολύ πιο βιώσιμη, σίγουρα, αλλά πάντα με τον έλεγχο ποσοτικά και ποιοτικά. Υπάρχει διαφορά, γιατί το καρπούζι πόσο θα φας? Θα φας ένα καρπούζι ή θα φας μια φέτα καρπούζι? Θα φας ένα βερίκοκο ή θα φας 10 βερίκοκα? Και πάλι εκεί πολλοί χάνουν τον έλεγχο. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μεγάλη προσοχή ο υδατάνθρακας, ποσοτικά και ποιοτικά. Έτσι πάντα εξασφαλίζουμε ότι ακολουθούμε σωστά το πρόγραμμά μας και δεν έχουμε στην ουσία παρενέργειες, συμπτώματα από αυτό. Και τώρα θέλουμε να σταθούμε πλέον γιατί η απλή κετογονική διατροφή δεν μπορεί να συγκριθεί με την κέτο μεσογειακή διατροφή.
Και αυτό είναι νούμερο ένα λόγο τη φλεγμονή. Πόσε φορέ έχουμε μιλήσει για τη φλεγμονή, έχουμε κάνει για τι προφλεγμονώδει τροφέ, γενικά με τι ιδιότητε των τροφών και πώ επηρεάζουν αρνητικά το γαστρεντερικό μα σύστημα, όπου εκεί κρύβεται πλέον η θωράκιση του ανοσοποιητικού μα συστήματο. Όταν ακολουθούμε μια κετογονική διατροφή, την οποία βλέπουμε στο ίντερνετ, με μπέικον, με γαλακτοκομικά πολλά, στο φούρνο μικροκυμάτων, αρκετά πουλερικά στην ουσία, κοτόπουλο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προωθούν ξανά τι φλεγμονέ λόγω υψηλών ω6 λιπαρών οξέων και καθόλου ω3, γιατί εγώ δεν έχω δει ωραίε συνταγέ οι οποίε να περιέχουν ψάρι, και ιδιαίτερα αυτέ οι αμερικανικέ που προωθούνται και δεν παίρνουν ποτέ ψάρι οι Αμερικάνοι, έτσι, κακά τα ψέματα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε καθόλου ω3. Πού θέλουμε να πασίσουμε εμεί την κέτο μεσογειακή, στα ω3, γιατί αντιφλεγμονώδει ιδιότητε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει φλεγμονή στο σώμα, δεν υπάρχει πλέον πάθηση. Πολύ απλά. Άρα, η βάση τη διατροφή μα κατευθείαν είναι οι αντιφλεγμονώδει τροφέ. Από τη στιγμή που κόβουμε εμείς τον υδατάνθρακα, που είναι μια φλεγμονώδη στροφή, κατευθείαν θέτουμε τις βάσεις γι' αυτό και αρχίζουμε να προσθέτουμε τροφές οι οποίες προωθούν την εισαγωγή αρκετών ω3 λιπαρών οξέων και φυσικά πρωτεΐνης. Έτσι αρχίζουμε και βλέπουμε τώρα τη διαφορά την οποία κάνει η διατροφή στο σώμα και τον οργανισμό. Γιατί το θα χάσει κάποιος στην αρχή, ακολουθώντας αυτή την απλή και το γονική βάρος. Σίγουρα θα χάσει. Αλλά είναι ο στόχος μας μόνο το βάρος? Όχι. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε μόνο με το βάρος. Πολλοί αρχίζουν μια κοιτογονική για το βάρος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο στόχος μας, το κύπελο, αν θέλετε, είναι το να βελτιώσουμε την υγεία μας, να είμαστε υγιείς. Το βάρος θα φύγει όπως και να έχει. Αλλά αν ακολουθείτε μια διατροφή φλεγμονώδης, με όλα αυτά τα πρόσθετα τα οποία περιέχουν, ιδιαίτερα τα αλλαντικά και τα τυριά, τα οποία είναι χίλιο επεξεργασμένα, μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί κανένας να σας εγγυηθεί ότι αυτή η κετογονική η οποία κάνετε θα βοηθήσει την υγεία σας. Οπότε, ένα μοντέλο και το μεσογειακής διατροφής είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το κάνουμε, απαραίτητο για να βελτιωθεί η υγεία μας, όχι απλώς βγάλετε από το μυαλό σας το να χάσουμε βάρος. Αυτό θα έρθει όπως και να έχει, ακολουθώντας ένα τέτοιο πρωτόκολλο διατροφής. Έτσι, κλείνοντας, θα σας πρότεινα κιόλας, αν θέλετε να κάνετε κάποιες εξετάσεις βιοχημικές αίματος, καλό θα ήταν, δείτε δείκτες φλεγμονών. Νομίζω αυτό είναι ο κύριος παράγοντας. Και τα υπόλοιπα, ίσως λίγο στις χαμηλώνει υδατανθράκων, σας έχω πει, αλλάζουν. Οι εξετάσεις, οι εμβέλειες που έχουν είναι για υψηλών υδατανθράκων, διατροφή χαμηλών λιπαρών. Μη σας μπερδεύουν πολύ οι εμβέλειες. Αλλάζουν κάποια πραγματάκια, όχι όλα, αλλά σίγουρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν δεν ξέρετε πώς να το κάνετε, κλείστε μια συνεδρία εδώ στο greekoshito.gr, όπου μπορούμε μαζί να τα δούμε λίγο και να εξηγήσουμε πώς ακριβώς γίνεται. Κάντε ένα DEXA scan μια φορά το χρόνο τουλάχιστον για να δείτε πώς είναι η σύνθεση του σώματός σας και πώς έχει αλλάξει με τη διατροφή. Πολύ βασικός παράγοντας. Και από εκεί και πέρα μπορείτε, φυσικά, αν δεν θέλετε, να κάνετε μια απλή λιπομέτρηση σε ένα γυμναστήριο ή σε ένα διαιτολογικό γραφείο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε μια εικόνα, όχι 100%, αλλά όπως και να έχει καλύτερη εικόνα γενικά για το σώμα σας. Έτσι, όπως πάντα, θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι. Κάντε εγγραφή, πατήστε like και μοιραστείτε το βίντεο. Instagram, Twitter, GreekGoSkito και Apollo Capsalis. Και φυσικά, όπως είπαμε, GreekGoSkito.gr και διατροφικό πλάνο συνεδρία. Και φυσικά, βιβλία με υπέροχες συνταγές. Έτσι, όπως πάντα, θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.